Τρίτη μέρα της επιβολής του αυστηρού lockdown στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Μετά τον εντοπισμό 12 κρουσμάτων νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης του κορονοϊού που εντοπίστηκαν στην περιοχή, με αρκετούς κατοίκους να διαμαρτύρονται έντονα και να εκφράσουν την αγανάκτησή τους. Ομάδα κατοίκων συναντήθηκε το πρωί με τον Δήμαρχο της περιοχής Κλεάνθη Μανδαλιανό και επέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας με αφορμή την εφαρμογή αυστηρότερου lockdown στο Δήμο. Το Σαββατοκύριακο είχε προηγηθεί κινητοποίηση εκατοντάδων κατοίκων στους κεντρικούς δρόμους. Εάν πρέπει να γίνει κάτι για να αποφύγουμε περαιτέρω εξάπλωση της πανδημίας, θα γίνει. Δεν μπορούμε να μην υπακούσουμε στις οδηγίες του κεντρικού κράτους, όσο και αν αυτές υποβαθμίζουν περαιτέρω την ποιότητα ζωής μας. Αλλά η ένστασή μας είναι ότι δεν μπορεί την Τετάρτη το βράδυ να μαθαίνουμε για 11 κρούσματα, να προσθέτεται ακόμη ένα από Τετάρτη μέχρι Παρασκευή, την Πέμπτη να μην υπάρχει μια σωστή ενημέρωση και την Παρασκευή ξαφνικά να βρισκόμαστε σε βαρύ lockdown. Μιλάμε για ένα Δήμο 150.000 κατοίκων, το δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της Βόρειας Ελλάδας, και περιμένουμε μια πιο έγκυρη και ενδελεχή ενημέρωση και επίσης όχι να μαθαίνουμε την όποια απόφαση από διαρροή, μάλλον προς τους δημοσιογράφους. Σε δηλώσει του, ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου Κλεάνθης Μανδαλιανός τόνισε ότι ήδη η κοινωνία είναι εξαντλημένη, αλλά πρέπει να κάνουμε υπομονή για να ανακόψουμε την πορεία του ιού. Σχετικά με τα fake news που κάνουν λόγο για εγκατάσταση μεταναστών και προσφύγων στην περιοχή, ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου είπε ότι θα προχωρήσει μηνυτήρια αναφορά, καθώς όπως είπε, τα δημοσιεύματα είναι αναλυθή. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε συμμορφωμένοι με τα μέτρα, θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Ο κόσμος έχει χάσει βέβαια την υπομονή του, έχει χάσει. Οι αντοχές έχουν φτάσει στα όρια τους και κάποια στιγμή είναι λογικό να αγανακτεί και να φωνάζει. Θα ήθελα όμως να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει κανένα δεύτερο σχέδιο πίσω από όλα αυτά, γιατί υπόθηκε και το σχέδιο ότι όλα αυτά γίνονται για να καλύψουν την τυχόν δημιουργία hot spot λαθρομεταναστών στην περιοχή άνω του περιφερειακού. Πράγμα το οποίο είναι αναλυθές και κάποια αρρωστημένα μυαλά το διαδώσανε και έφεραν σε δύσκολη θέση όλους μας. Από την πλευρά του, ο Εμπορικό Σύλλογο Ευόσμου Κορδελιού ζήτησε να επιδοτηθούν από την πολιτεία οι επιχειρήσεις του Δήμου εξαιτίας των νέων αυστηρών μέτρων. Έκτακτη οικονομική βοήθεια στα μέλη, και όχι μόνο στα μέλη, σε όλους τους επαγγελματίες του Δήμου μας. Οι άνθρωποι πρέπει να ενισχυθούν και θα είμαστε δίπλα τους με επιδόματα, θα πρέπει να ενισχυθούν με μέτρα από το κράτος. Στην οδό Καρολή Δημητρίου, έναν από τους κεντρικότερους δρόμους στη Δυτική Θεσσαλονίκη, τα μέτρα ισχύουν έως την οδό Ακρίτα. Στεκόμαστε στα διοικητικά όρια των δύο Δήμων. Δεξιά μου τα καταστήματα είναι κλειστά. Αριστερά μου συνεχίζουν να λειτουργούν με click away. Βλέπετε Παύλου Μελά, βλέπετε Ηλιούπολη, βλέπετε Μενεμένη προς τα κάτω. Όλοι αυτοί οι Δήμοι έχουν σύνορα με εμάς. Και δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα επί της ουσίας. Και εκτός αυτού, οι ίδιοι δημότες, οι οποίοι και προφανώς γίνεται και θέμα του ανταγωνισμού σε αυτή την περίπτωση, γιατί θα φύγουν κάποιος άνθρωπος να πάει να ψωνίσει, θα πάει σε έναν άλλο Δήμο. Άρα δεν μπορεί να είναι μια βιώσιμη λύση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο δρόμος από εδώ είναι η Ηλιούπολη, από εκεί είναι Εύωσμα, από εκεί απαγορεύεται, από εδώ μπορεί να είναι ανοιχτά. Πώς γίνεται αυτό? Και wait είμαστε, πώς το λένε. Εντάξει, άμα θα έρθει κανένα στην πόρτα. Click away. Και που ανοίξανε. Τι έγινε? Που ανοίξαμε τα λέει όλα. Και που ανοίξαμε καταλαβαίνει. Σειρά περιμένουν. Δεν θα ήταν και δίκαιο να κλείσει και όλη η πόλη όμως, επειδή έχει το Κορδελιό λίγο περισσότερα κρούσματα, νομίζω. Αντουσαρωτική είναι η έλεγχη της αστυνομίας για την τήρηση των περιοριστικών μέτρων στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, ο οποίος από το περασμένο Σάββατο βρίσκεται σε καθεστώς αυστηρού lockdown.